Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, Exander Speeder. Στο τρίτο βίντεο θα παίξουμε το Rayman Legends, ένα από τα πιο επιτυχημένα παιχνίδια της Ubisoft Montpellier. Μπαίνουμε λοιπόν στο mode, ξεκινάμε. Το mode που θα παίξουμε τώρα στο multiplayer είναι το daily, αλλά το απλό και το extreme. Έχουμε εδώ πέρα το χαρακτήρα, το Funky Ray. Κάνουμε τα άλματά μας για να πέσουμε στον γκρεμό. Προσπαθούμε ουσιαστικά να κόψουμε από τις γωνίες ώστε να τερματίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ουσιαστικά στο mode αυτό ο σκοπός μας είναι να τερματίσουμε τη γραμμή όσο γίνεται πιο γρήγορα. Εδώ βλέπουμε και το score. Έχει και το top 10 με τους 10 καλύτερους. Αυτή τη στιγμή είμαι 10ος στους 487. Η τελική κατάταξη εδώ πέρα στο παιχνίδι γίνεται στο τέλος της ημέρας, ώστε να ξέρουμε και το βραβείο το οποίο θα πάρουμε. Ουσιαστικά τα βραβεία είναι το Diamond, το οποίο το παίρνει το 1%, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα βραβεία είναι το χρυσό, το ασημένιο και το χάλκινο. Αυτά βέβαια προκαθορίζονται, όπως είπαμε, από τους παίχτες που παίζουν. Για να δούμε, αν δεν το έχουμε βελτιώσει καθόλου το χρόνο. Για να ξανατρέξουμε. Λοιπόν, εγώ όταν ξεκινάω στην αρχή, πατάω πατημένο το AirTaf και το Α για να κάνει άλμα. Μετά από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο mode με την μορφοποίηση της πίστας, το μόνο που έχω να κάνω είναι να κινώ τον παίκτη μαριστά δεξιά ώστε να μην σκοτωθεί, και από εκεί και πέρα να τερματίσω σώσο ώστε να μπορώ να κάνω και χρόνο. Βέβαια δεν έχει σημασία, το κάνουμε πολλές φορές και ας σκοτωθούμε, το σκοπός είναι να κάνουμε ένα καλό χρόνο. Θέλει αρκετή προπόνηση. Τώρα εδώ πέρα βλέπουμε κάποια ενδεικτικά βίντεο. Άλμα εδώ, να δούμε. Ωραία το βελτίωσα, 1161. Πάρα πολύ καλά. Τη θέση είμαι έκτος, μια χαρά, μια χαρά. Είμαι στη δεκάδα. Τους έχουμε. Και τώρα παίζουμε το δεύτερο mode, το daily, το extreme, το λεγόμενο dojo με την Aurora. Λοιπόν, ξεκινάμε, πατάμε RTFH και μετά από κάτω α. Εδώ δεν πατάμε τίποτα, φυσικά πάμε μπροστά γιατί είναι λίγο περίεργο. Σκοπός του mode αυτού είναι μέσα σε ένα λεπτό να προσπαθήσουμε να σπάσουμε όσο γίνεται περισσότερα κυκλάκια. Τα κυκλάκια τα οποία χτυπάμε έχουν μέσα dodge, έχουν μέσα looms, τα οποία looms μας βοηθάνε χτυπώντας να μαζέψουμε κάποιους πόντους. Όσο περισσότερους πόντους μαζέψουμε, τόσο καλύτερο high score θα κάνουμε για την τελική κατάταξη. Για να δούμε, εδώ χτυπάμε. Εδώ προσέχουμε στον αέρα. Προσέχουμε πάρα πολύ, μην πατήσουμε χ και κάτω εκεί πέρα, γιατί μπορεί να σκοτωθούμε. Σκοπός είναι να μην σκοτωθούμε στο mode. Μας ξεκινάει τη mini πίστα ξανά από την αρχή, την οποία έχουμε να κάνουμε, αλλά χάνουμε αρκετό χρόνο και δεν μπορούμε να κάνουμε τόσο καλό high score. Για να σπάσουμε και αυτά. Αυτά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Αν μας χτυπήσουν, να, εδώ πέρα είναι τα απλά τα κυκλάκια, τα οποία θέλουν σπάσουμε, απλά κουμπά επάνω και παίρνουν στους πόντους. Όπου εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εδώ δεν θέλει να πατάμε πατημένο το AirTap. Αυτό βέβαια το προπονούμαστε ουσιαστικά να θυμόμαστε την κάθε πίστα ξεχωριστά, τι ξεκινάει σε mod. Η αλήθεια είναι ότι το κάθε mod θέλει ιδιαίτερη εμπειρία και το dodge είναι και ένα mod το οποίο στο, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, στο weekly μπορεί να παιχτεί και με δεύτερο παίχτη, να παίξει ουσιαστικά co-op μαζί με άλλο παίχτη online, και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι high score, να τσατσέψουμε ουσιαστικά, θα έλεγα καλύτερα. Όπου για να δω τη χρόνο, τη score 2.65, μια χαρά. Το χρυσό είναι σίγουρο ότι το έχουμε κάνει. Για να δούμε. Λοιπόν, το ξαναδοκιμάζουμε το mode πάλι. Έχουμε RTAP και H και κάτω απευθείας. RTAP H και μετά πατημένο το κάτω για να σπάσει ουσιαστικά το πλέγμα και να γίνει πολύ γρήγορα. Ουσιαστικά το κάνουμε συνέχεια και συνέχεια μέχρι να βρούμε το βέλτιστο και το καλύτερο τρόπο για να μπορέσουμε να κάνουμε το high score. Σπάμε και αυτό. Μια χαρά. Εδώ πέρα. Ωραία. Ωραία και αυτό. Εδώ πέρα, εντάξει, τυχερός ήμουν, το τελευταίο που είχα να σπάσω στο συγκεκριμένο τμήμα της πίστας. Για να δούμε. Ωραία. Ωραία. Γενικά πάντως στο demo είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι με μια καλή προσπάθεια ένα χρυσό μπορούμε να το πάρουμε. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Από ό,τι βλέπω το έχω πάει καλύτερα το προηγούμενο παιχνίδι μου. Κάνω 84. Δούμε εδώ το άλμα. Όπου εδώ πολύ προσοχή, πολύ προσοχή. Αφήνουμε κάτι να πέσει. Ωραία, μια χαρά. Ωραία. Γενικά το Rayman είναι αρκετά απορροτικό. Το μόνο κακό με το Rayman είναι ότι δεν έχουν ανανεώσει, η Ubisoft δεν είχε ανανεώσει ουσιαστικά τις πίστες της. Άμα παίξουμε αρκετά καταλαβαίνουμε ότι οι πίστες είναι περιορισμένες
Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ χρόνο, είναι πάνω από 1,5 χρόνο, μήπως και 2, και δεν έχουν προσθέσει στο online καινούριες πίστες. Το οποίο είναι ιδιαίτερα άσχημο, αλλά από εκεί και πέρα είναι ένα αξιόλογο παιχνίδι για να παίξουμε, έχει τα daily και τα extreme, οπότε το προτείνω.